Αλεξίου. Ψιλοϊπόεφερα. Τι Αλεξίου, τι Βρέμο, Πουλόπουλο, Βάνου, να λιποθυμάω, να θυμάσαι με. Δημοτικά, κλασικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Δημοτικά, πολύ κλάμα. Δεν μου λες τη γυναίκα, την παρακαλάσει και με πάει να φύγει, κάτσε το μόνο μου και τα λοιπά, ή είσαι κρυόκολος. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παίξει από θέση ισχύος όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, όσοι τις άφηνες, τις άφησαν ποτέ. Ξέρεις τι, οι γυναίκες, άκουσε με, οι γυναίκες, τις αγαπάω πάρα πολύ, είναι σε αδύνατη θέση. Θα φάει ξύλο αυτός που να φύγει, ε. Άκου τι σου λέω. Δεν παίζουν οι άντρες σήμερα. Δεν θέλουν σχέσεις, φοβούνται, είναι καλοβολεψάκιδες. Δεν κάνουν σεξ. Άστα, δηλαδή τρελαίνουν, βλέπω τα κουμπάκια. Ξέρεις μόνο δεν κάνουν σεξ, να πούμε. Ξέρω εγώ, από μαρτυρίες. Ξέρω εγώ τι μου τα λένε, κλαίνουν στον νόμο μου. Ποιοι, οι άντρες ή γυναίκες. Γυναίκες, εσύ. Δεν δείτε σε αυτόν οι άντρες και κλαίνουν σε σένα. Νυχτερίδες και αράχνες, σου λέω. Άκου που σου λέω. Εγώ από μικρός, άκουσα με. Δεν έπαιζα ποτέ. Του πουλί σου. Δεν έπαιζα ποτέ. Με αγόρια. Ήμουνα παθολόγος από μικρός. Έπαιζα μόνο με κορίτσια. Δηλαδή τρελνόμουνα καλά πέρα από το γιατρό. Αυτό είναι ύποπτο, πρόσεχε. Όχι, φόραγα μπλούζα κάποια χρόνια. Άκουσε με. Ναι. Από τα 12 έμπαινα μόνο σε παρέες με κορίτσια. Τρελνόμουνα τις μυρίζω. Καθόμουνα και στις ποδιές αυτά, στα φορέματά τους. Τρελνόμουνα τα μαλλιά τους. Είχα τρέλα με αυτό το πράγμα. Δεν πήγα ούτε μπάλες, έπαιζα ούτε τέτοια. Τρελνόμουνα να ακούω αυτά που συζητάνε και να τσιμπήσουν. Οι άλλοι δεν λέγανε μπας και σε φλούφλεις και μπας με κορίτσια. Ο μόνος που ξέρω μέχρι στιγμής που πέρασε από εδώ που πήγαινε συνέχεια μόνο με κορίτσια και έπιστε ήταν ο Τρίφων Σαμαράς. Όχι ρε. Έτσι ρε. Αυτό το παράδεξε ρε. Το παράδεξε, δεν λαμπάρισε. Όχι, εγώ ήθελα να μπαίνω μέσα στα δωμάτια τους. Και να μυρίζεις εκεί. Να τις καταλαβαίνω. Είσαι ψηλό. Είμαι σκυλάκι. Χώνω τη μύτη μου πολύ βαθιά. Χώνω τη μύτη σου, ναι. Ναι, σε, ναι.